Ναι, να, μιλούμε. Εγώ μιλώ. Προφανώς μιλούμε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και πάλι. Επιθυμήσαμε εσάς, επιθυμήσετε εμάς, περάσαμε και εβδομάδες. Και εβδομάδες. Μάλλον να μιλούμε. Μάλλον. Τώρα μιλούμε. Ξαναμιλούμε. Γεια! Είμαστε νέα εκπομπή, οπότε έχουμε ντούντα μικρά προβλήματα. Περάσαμε τα μετά από και εβδομάδες, είμαστε εδώ. Επιθυμήσαμε εσάς, επιθυμήσετε εμάς. Σήμερα έχουμε έτσι έναν πολλά ωραίο επεισοδιακό επεισόδιο. Αν ταυτιστήκετε μια φορά με το προηγούμενο, όπως μας στείλετε, με το σημερινό έχουμε. Έχουμε πολύ. Έχει πολύ κόσμο που να το νιώσει στο πετσί του, ας το πούμε. Πάντως στο προηγούμενο, έκαμε έναν εφέ πάντως με το Μαεβάλες Βάρος, γιατί όλοι ταυτιστήκαν με το. Πολλά ευγενικό τρόπο που λέει ο ένας στο άλλο ότι έβαλε βάρος. Μα έβαλες βάρος, θέλω να μην βάλεις λίγο έτσι. Εμένα είπαμε το πάλι σήμερα, αλλά anyway. Να ευχαριστήσουμε. Για το σημερινό, απλά να πω ότι ναι, χρειάστηκε να μας στείλετε κιόλας κάποιες που τις ιστορίες σας. Όχι ότι δεν είχαμε αρκετές. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ευχαριστούμε τις ιστορίες που μας στείλετε. Ήρθαν κάποιες ιστορίες, κάποιες εκέμεντες μόνοι μας. Η αλήθεια είχαμε και κάποιες προφορικές συμμετοχές. Ναι, και έχουμε και πάρα πολλά. Εγώ τουλάχιστον έχω μια έτσι μακρά καριέρα στο να γίνομαι. Να εκτίθεμαι, να γίνομαι λίγο ρεζίλη. Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε. Δεν έχει κανένα που να μην έγινε ρεζίλη ποτέ στη ζωή του. Είναι αντροπή η αντροπή. Είναι αντροπή, κύριε Λέισο. Η αντροπή και η τύψη είναι φίλη συνεχίζει του κόσμου. Αλλά είναι μεγάλο μέρος της κουλτούρας μας. Βαθιά φιλοσοφία. Μεγάλο μέρος της κουλτούρας μας η τύψη πρώτα. Το οποίο μπορεί να γίνει και ένα θέμα. Γίνεται ξεχωριστή άλλη εκπομπή. Η τύψη, ναι. Που έρχεται από διάφορα, διάφορες πηγές, έτσι όπως μεγαλώνουμε. Αλλά και άνθρωποι. Δεν μπορούμε να νιώθουμε ενοχικοί μέσα στην χώρα. Νομίζω έρχεται όμως, αν μέσα κάνουμε να νιώσει τύψη, να ντρέπεσαι κιόλας. Anyway. Οπότε. Από όταν ντρέπεται, ναι, έτσι πράγμα, όλοι ντρέπονται. Απλά στην Κύπρο, πολλοί κάνουμε σαν να μην ντρέπεται κανένα μα. Τύπο όπως κλάνει κανένα μα. Όλοι κλάνουν. Sorry. Όλοι έχουν έτσι ένα ρεζιλίκι. Α πούμε, οι γονείς μου πήγαν σε λάθος γάμο. Και εδώ κάνω το φακελάκι. Και χαιρετήσαν και φύγαν. Του τον κολλάμε πολλά πράγματα. Τι μου μεν καγίδε του άσχετου στο γάμο σα. Ένα δύο ρωτούν, ήταν αγάπη ήταν δική σου. Όχι, αγάπη δεν του ήξερα εσύ. Γνωστή τη μαμά σου. Πασού. Οπότε, ναι, όλοι κάνουμε λάθος. Ο κύριε Καρεκλέ, να θυμηθούμε έναν τράπηκα. Τον κύριε Καρεκλέ. Εγώ ούτε αντράπηκε, Τζίνι. Φώναξε το 15 φορές, κύριε Καρεκλέ. Είναι να παραγγείλεις σουβλάκια και πίτσα, επειδή κάνεις μια δίαιτα που πρέπει να τρώεις τα δάθρα και τρώεις τα κρέατα και το τυρί μαζί με μια άλλη φίλη σου. Αντράπηκες για το πράγμα. Περίμενε, παραγγέλεις τα. Έρχονται και δύο τηλεβεράς κατά τύχη ταυτόχρονα. Και λέω και εσύ, και λέω και εγώ, τι ώρα είναι να έρθουν οι άλλοι. Και γυρίζει ότι θρυλική φίλη και λέει, ποια άλλη ρε, εγώ και εσύ είμαστε. Οπότε την ώρα αντράπηκα. Αντράπηκε. Οπότε όλοι με έναν ή άλλον τρόπο να γίναμε. Όχι, που τούτα τα ρεζιλίκια κλασικά. Σου τύχε εσύ να πάει στα McDonald's, σαν κούτι τότε που υπήρχαν, και να παραγγείλει McChicken. McChicken, σε παραγγείλω αρφό. McChicken. Εντάξει, τα λάθος ονόματα να φωνάζεις κάποιον με έναν όνομα και έναν το άλλο, θα το συζητήσουμε καν. Είναι τυπική καθημερινότητα για μερικούς. Εντάξει, μιλούμε για παραπλήσια ονόματα, όπως εμένα που αντί να με λένε Αρτέμιν, είπαμε κάποια θύμη. Μιλούμε το να είναι κάποιος Γιώργος, να το λες Αλέξη, ας πούμε. Ναι, τούτα είναι μες στην κατηγορία του αντράπηκα. Η κατηγορία αντράπηκα είναι hardcore καταστάσεις. Τύπου ένιωσε τον που λέει ο Αρτέμις, τύψεις για πάντα που το είπες, που το έκαμες, που. Ναι, τζιμ που σκέφτεσαι όσα χρόνια για να περάσουν. Κατά εκεί γίνονται ούλα νερό, τα βόθια τύπου. Όσα χρόνια για να περάσουν, είσαι λίγο. Είπα το τσιν το πράγμα. Αλλά γελάς. Γελάς. Άμα περάσουν λίγο τα χρόνια να συζητήσεις τα, γελάς. Ναι, και νομίζω, αν πιάσεις όλες τις φάσεις που ένιωσες ότι γίνεσαι ρεζίλιν που μίτσεις μέχρι τώρα, νομίζω σχηματίζεται έτσι. Ο χαρακτήρας σου. Ναι, σχηματίζεται. Χτίζεις χαρακτήρα μου το ρεζίλιν. Τι τούτες καταστάσεις ενώ βοηθούσε να χτίζεις λίγο χαρακτήρα. Εσύ δεν το χτίζεις, σε χάλας. Βασικά. Είχα μια φίλη μου τώρα από παιδικά χρόνια, η οποία ήταν ερωτευμένη πάρα πολλά με κάποιον. Sorry που να το πω, είναι τρεις ιστορίες που να πω δικές σου σήμερα. Αλλά προφανώς αντράπηκες. Και έμαθε το τηλέφωνο του Πόξο. Και πιάνε τον τηλέφωνο και απλά. Ενε Μιλάν.
Ένα Μίλαν, τζακουέντα. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι να σε διερωτώ τον Γεμπουένι και έτσι ήταν... Και έρχεται μια μέρα να την πιάει ο παππούς της που το σχολείο και να λέει της ο άλλος «Δώσ' μου το τηλέφωνο σου, να σε πιω τηλέφωνο». Και τόσο πολλά χασκιαστήκε. Εδώ και είναι το τηλέφωνο του. Και λένε του το. Και λένε της «Τι, το δικό μου του». Και λένε της «Γίνη, ξαναπαναλάβανε το τηλέφωνο του και μπήκε στο αυτοκίνητο του παππού της και ύστερα καταλάβαινε να μπήκαμε». Οπότε αντράπηκα. Νομίζω αντράπηκε και εκείνος, αντράπηκαν όλοι. Επίσης με αυτοκίνητα παππού έχουμε πολλά ωραία περιστατικά. Να σχολάνουμε από φροντιστήριο. Εμείς και ένας συμμαθητής μας άλλος που το αυτοκίνητο που έρχεται να μας πιάει ήταν το ίδιο. Και μπροστά ο συμμαθητής μας, πίσω εμείς, θορούμε τον πάει, ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού, κάθεται δίπλα από τον παππούν της φίλης μου που έρχεται να μας πιάει από το φροντιστήριο, κυρίως. Και πάμε και εμείς φακούμε το γυαλό και πάμε το δικό μας το ride. Τούτο να πούμε. Δεν και αν τράπηκε. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι έχουμε όλοι μια θεία μου μπήκε σε λάθος αυτοκίνητο, ένα ξάδερφο. Να προσπαθεί να ανοίξεις άλλο ένα αυτοκίνητο που είναι το ίδιο με το δικό σου, αλλά είναι το δικό σου. Ναι, άμα οδηγάς το ίδιο τα είστε, να πας να ανοίξεις όλα τα είστε, να βρεις το πάρκινγκ. Ενώ... Ούτε καν να δεις τα νούμερα, ας πούμε. Σκέψη. Τίποτε. Έχουμε φίλοι μας που έκατσε μέσα στο αυτοκίνητο και περιμένουν να έρθει η οδική ασφάλεια, επειδή είναι ξεκινάν, και τελικά είναι το δικό του αυτοκίνητο. Εντάξει, αντράπηκε. Αντράπηκε. Αντράπηκαν όλοι που πήγαν να τη βοηθήσουν για μέσα την ημέρα. Αλλά νομίζω ενώ κυκλοφορούμε λίγο με το φόν της αντροπής, σε ένα μεγάλο. Σε κάποιοι που δεν ντρέπονται, αλλά όλοι νομίζω κυκλοφορούμε λίγο με το φόν της αντροπής στο γυμναστήριο, στο σχολείο. Αν είσαι και πιο μίτσι, είναι πιο εύκολο να θε. Στην οικογένεια. Να συμβεί κάτι για να ντρέπει. Άμα είσαι μεγάλο, είσαι τελείω σύγχυμε. Επίση, αν ντρέπονταν τελείω με στου δρόμου οι οδηγοί, και να ήταν τελείω πιο προσεκτική, εμένα δεν θα με πειράζει. Να φτιάχνουν πάστα με ζωοδρόμια, να μην αντρέπονται έτσι πολλά. Μέσα στον καλάθο μου ύστερα αυτά τα πράγματα. Πάνω αντρέπεται ο κόσμος σε δικό του, αλλά νομίζω. Πάνω αντρέπεται είναι έτσι πέρα μου, λέει αντρέπονται. Σήμερα μιλούμε ότι αντρεπούμαστε όλοι. Εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα να μοιραστούμε. Τα πιο πολλά δικά μας, αλλά έχουμε τις πιο ιστορίες που τους αναγνώστες μας, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στείλαν. Τους θεατές μας, sorry, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στείλαν. Έχουμε. Παίζει να έχουμε καλεσμένοι, να δείξει. Η καλεσμένη μας δεν έχει τηλέφωνο σήμερα. Ξέρω, αν δεν έρθει ο σύνομου να φεύγουμε, να την δηλώσουμε κάτι. Να την δηλώσουμε και να πούμε εμείς τις ιστορίες που ξέρουμε πολλά καλά. Ναι, στην ουσία είναι μια από τις ιστορίες ίσως να ήταν και ψηλό η αφορμή για να γίνει τούτη ναι. εκπομπή. Οπότε που να έρθει, αν έρθει και όταν και εφόσον και αν έρθει, ή θα μας τα πει ίδια ή θα σας τα μεταφέρουμε εμείς. Οπότε εμείς να συνεχίσουμε με τα. Με τα αντράπικα. Με τα δικά μας τα αντράπικα. Έχουμε έτσι. Έχουμε ιστορίες να πούμε. Ιστορίες πολλές. Αλλά... Και ακόμα έπρεπε να φιλτράρουμε και μερικές, γιατί εντάξει. Κάποιες απλά έλεγονται. Εν τόσο αντράπικα που κάποιες έλεγονται. Αλλά. Ίσως δεν πρέπει να το εικονογραφήσουμε το σημερινό επεισόδιο, γιατί είναι όλες ιστορίες που. Ναι, φανταστείτε μα κιόλας να τα παθαίνουμε. Τούτο είναι το καλύτερο. Εντάξει, εμένα οι δικές μου ξεκινούν από την ηλικία των 6 και πάνε. Πολύ ωραία τα βάσανα. Φτάνουμε μέχρι τα φοιτητικά χρόνια. Πρόσφατα δεν νομίζω να μπορώ να πω, αλλά έχουμε διάφορες. Απλά, αν είσαι και μητσής, κυρίως εν και είναι εσύ που αντρέπεσαι. Είναι οι άλλοι που έχει γύρω σου. Να αντραπεί η μάμα σου, να αντραπεί η γιαγιά σου, να αντραπεί ο αρφός σου πιο μεγάλος, ο αρφός σου πιο μητσής. Όχι, εγώ αντρέπομαι. Ιστορίες μου. Ναι, μπορώ να πω ότι αντρέπομαι. Ενώ επειδή έχουμε... κάναμε και πράγματα που εν και καταλαβαίναμε ότι γίνεσαι ρεζίλιν, αλλά... Ναι, εντάξει, όπως... Θέλεις, ναι, όπως... θέλεις να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εντάξει, είναι αντράπηκα. Είναι αντράπηκα εγώ την ημέρα. Αντράπηκε η μάμα μου που πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης της που... Ήταν ζευκάρινοι άνθρωποι και μαζί με τον άντρα της και πήγαμε μέσα και εγώ τύπου είχα την απέτηση να έχει μωρό για να παίξω. Και νομίζω ένα ζευκάρι είναι το ρωτάς τύπου... Πού είναι το μωρό σας? Αμα γενιά. Αντράπηκα... Ναι, νομίζω αντράπηκε η μάμα μου, δεν νομίζω ότι ξέρει να κάνει, αλλά αντράπηκε τύπου σε πλαίσια. Ή την άλλη φορά που πήγαμε σε ένα σπίτι. Ποιος είναι, εγώ ή η αδερφός μου. Κάποιος μας τέλος πάντων, πήγαμε σε ένα σπίτι που είχε ένα απογευματινό τσάιν και πήγαμε τουαλέτα. Ναι, και ήρθαμε, ή εγώ ή ο αρφός μου να θυμούμε, ήρθαμε πίσω με κατεβασμένο το παντελόνι μας και το βρακούι μας. Τύπου μαμά έκαμα. Όχι, τύπου μαμά λερωμένη τουαλέτα και δεν μπορώ να κάνω. Και τελικά ήταν ένα κομμάτι τσιμέτων που έπαιζαν από τους χτίστες και κόλλησε μέσα στο... Και εσείς δεν μπορείτε. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Μεγάλωσε πλά πολλανίτιον αγάπη μου, ωραία. Μάλιστα. Μου λανίτιον αλφα αγάπη μου.
Ωραία. Καλά, εντάξει, εμείς πήγαμε σχολείο, αλλά έτσι κάναμε το θέμα. Ωραία. Ωραία. Αντράπηκες. Αντράπηκα. Τι είναι το λανίτιο. Πολλά ρεζιλικές. Ιστορίες με έχει πολλές με το λανίτιο. Φανταστείτε έτσι κάπου τελείω το σκηνικό. Αρτέμις, σχολείο. 130 κιλά. Στρογγυλός περίπου. Αρέσει και όμως όλες οι εκπομπές μας έχουν συνοχή μαζί. Ναι, πάει λίγο, δεν είμαι την προηγούμενη. Η προηγούμενη έχει και άμεση σχέση με. Μεταξύ, ναι, έτσι είναι που σε ρωτούσαν αν έβαλες βάρος, έναν τρεπουντάν. Ύστερα που τους ρωτάς. Προφανώς σε χαίρονται, γιατί μπορεί να βάλουν γίνει βάρος, τύπου κάνουν deflect λίγο την ερώτηση. Δεν με τους ρωτήσεις εσύ, μα και εσύ έβαλες βάρος. Ή τύπου να σου πει ο άλλος, ου μα είσαι έγκυος. Όταν ενίσουν, έναν τράπηκες μετά που σου λέω, όχι απλά τρώω πολλά. Anyway. Ναι. Έρχονται με διάφορες ιστορίες, αλλά επειδή τζίνες δεν πήραμε clearance, θα τις πούμε, θα τις πούμε. Είναι η αλήθεια, έτσι θέλαμε να το παρακάμουμε, αλλά έχει ψωμί και έτσι η κουβέντα. Το λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω με την, επειδή χρονολογικά είναι πιο παλιά, να ξεκινήσω με την πιο παλιά. Πάμε. Ήμουν περίπου, ήμουν μητσής, πρέπει να ήμουν 6-7. Θυμούμε πολλά μίτσες πάντως. Είναι κάτι το οποίο με περιπέζουν όλοι ότι λέω ότι σαν θυμούμε. Θυμούμε την πρώτη μέρα στον υπηαγωγείο. Στο δημοτικό εγώ θυμούμε την πρώτη μου μέρα. Αλλά έχει σχέση με το. Έκλαια πάρα πολλά στις δύο μέρες. Την πρώτη μέρα στον υπηαγωγείο. Θυμούμε που μύριζαν αυκόντα από τύρκα στον υπηαγωγείο. Αλλά δεν ήξερα. Μετά έμαθα τι είναι η μυρωθιά. Νομίζω ότι ήταν τη μυρωθιά του πλαστικού. Τελικά ήταν το αυκό. Παπαγραφικά για τα μωρά. Ένα σφουγγαράκι να πλυνεί και ούλ. Ήταν πλαστικά, το πλαστικό μποτίζει. Anyway, θυμούμε μου μητσής και η μαμά μου μερικές φορές έφερνε δουλειά σπίτι. Η δουλειά που έφερνε σπίτι ήταν να φακελώσει κάποια statements, να βάλει κάποια, να στείλει κάποια αλληλογραφία έξω και εμένα άρεσε και μου πάρα πολλά να κολλώ τα γραμματόσημα. Επειδή υπήρχε σφογγαράκι, που έβαλες το σφογγαράκι και τσίλας και έβαλες τα γραμματόσημα και εγώ κάθομαι έτσι έξω μωρούιν. Τέλος τύπου... φαίνεται εγώ ότι είναι πει ένα λαδίδιο αλφα αυτόματα, σκέφτηκα κυρίως είχε σφογγαράκι βέβαια. Σφουγγαράκι έτσι και κόλλα στο φάκελο. Ήταν πολλά έτσι. Ήταν πολλά ικανοποιητικό που τότε ήταν τη διαδικασία του να κάνει έτσι έναν. Όχι, ήταν που τότε. Ναι. Έδειχνε το πράγμα. Η μάμα μου περίμενε να έρθει. Τώρα να θυμούμε. Ήταν κάποιο λογιστή, κάποιο δικηγόρο. Ένα θυμούμε. Κάποιο περίμενε να έρθει. Κάποιο τέλο πάντων να συζητήσουν για κάποια πράγματα. Και έρθει ο κύριο. Και εγώ ήμουν στη βεράντα μπροστά και κολλούν έτσι ωραία τα γραμματόσημα μου, μάμε ήταν στην κουζίνα. Και ήρθε ο γιος και λέει μου, εσύ ποιος είσαι, και είπα το εγώ, Αρτέμις. Και προφανώς δεν ακούσε ο κύριος και έσυψε να του πω στο φτύν ποιος που είμαι. Αλλά εγώ, το μόνο που θεωρούν μπροστά μου ήταν ένα μεγάλο μάγουλο, οπότε θεωρήσα καλόν να το φιλήσω. Και ήταν νομίζω η πρώτη φορά που αντράπηκα, γιατί φίλησα τον κύριο, έθα που το όνομα του, φίλησα τον κύριο και που τότε έμεινε με τα αδέρφια μου, έγνωσα σαν το φιλίν του κύριου. Όπως είναι του Ιούδα, ας πούμε, έτσι το φιλίν του κύριου. Οπότε κουβαλούμε και λίγο την ιστορία μαζί μας. Εντάξει όμως, και σίγουρα κίνος όμως ήφερε το κιούρ. Νομίζω κοτσίνησα. Επειδή το θυμήθηκες πάλι. Σίγουρα όμως είναι σύμβρεν το οικείο. Τι που μάνα μου, κυρία Στέλλα μου, ο γιος σου. Ένα θύμουμε, ένα θύμουμε και δεν εντύπησε. Νομίζω μετά εμπλοκάραν ούλα. Sound block, να έχουν τίποτε μετά. Συνέχισε απλά κολλά γραμματόσημα. Ναι, ναι, νομίζω πως έτσι έκαμε. Εντάξει, εγώ πολλά παλιά ιστορία, έτσι παιδική. Είναι η αλήθεια, θυμούμε πιο πρόσφατες. Προφανώς γιατί στιγματίσαμε πιο πολλά, πιο μεγάλα ρεζιλίκια. Τα πολλά τα ρεζιλίκια κυρίως κάμναμε τα μαζί με την αρφή μου. Και όποιος δεν το παραδεχτεί αυτό το πράγμα, κυρίως για την ίδια μου το λέω, anyway. Εγώ δεν έχω έτσι χρονολογήσει όπως τον Αρτέμι οργανωμένη μέσα στο μυαλό μου. Άντε, πολύ είπα, είναι κάτω με ένα με φάση. Η αρφή μου και εγώ, όπως καταλάβετε, έχουμε ένα σύστημα με τα σέρκα. Μιλούμε και κινήσεις. Ένα πράγμα να σας πω, αρφή μου επήγαινε να γεννήσει και την ώρα που γέναν κάτι τους ένευκε με τα σέρκα της. Όπως και να έχει, η ιστορία τούτη ήταν έτσι σε μια γιορτινή περίοδο, ψιλοχριστουγεννιάτικη. Και έκαναμε μια βόλτα στα καταστήματα και μπαίνουμε σε έναν κατάστημα με είδη μακιγιάς. Να συμπληρώσουμε ότι την ημέρα είμαστε μαζί. Ναι. Και να συμπληρώσουμε ότι πριν να πάμε τζαμέ, η αδερφή της Ανδρίας
Εθίμωνε μας. Επειδή είμαστε ευγενικοί και λέμε τύπου «γεια σας, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια». Κάνουν υπόλοιπο. Και λέμε «κανή όλα, αντιμήνω σου φιλήσω τον κόλον τους, πόσα ευγενικοί να είσαστε». Κανή όλα σας ευγένεια και μπαίνουμε μέσα στο κατάστημα με τα είδη μακιγιάζ. Θα κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος ώσπου να μας προσάρουν. Και ήταν και γιορτινή περίοδος, οι κοπέλες έτσι ήταν λίγο βαμμένες, ας το πούμε, με θέμα. Πιο έντονα. Μπαίνουμε μέσα και βλέπει η αδερφή μου την κοπέλα, την οποία έτυχε και ήξερε. Έτυχε να ξέρει κιόλας το καλό της, ότι την ήξερε. Μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε, ήταν που παίζει το καλό μας ότι δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο. Αναλόγως. Δεν ότι είχε πάρα πολλούς. Έρχεται η κορούδα, ξεκινά να μας εξυπηρετάσει, είναι το οποίο ότι τη ξέρει, ήταν που κάνει στον αντάλλον. Κάνουν τα κονέ τους με τα προϊόντα. Και κάποια στιγμή, ενώ νομίζουμε ότι ούλε να πάνε καλά και να φύγουμε έτσι ανέμαχτα από το κατάστημα, γυρίζει η αρφή μου, θεωρεί την κορούα και κάνει τη στο χερούιν τη. Παρακολουθεί την κίνηση μου. Να σου πω, λαλού σα να βάφεστε έτσι. Σιγή. Σιγή. Δευτερόλεπτα, φανηκάν αιώνα. Εγώ έπρεπε να ανοίξω το στόμα μου να πω κάτι. Τύπου, επειδή ξέρετε, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι, αλλά το πράγμα είναι σώζει. Δεν ευχηθήκαμε καλές γιορτές, καλή χρονιά, εγώ και μαζί, αφέρι, μαζί, να σας... μαζί και ο αδερφή της Άντρας. Και αρφή μου να σας... Ευγενικότατης, ναι, 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 ναι. Καλό νέον έτος. Γεια σας. Και του παπούτσι. Είναι κορυφαία στιγμή της καριέρας μας. Ομαδικό αντράπηκα. Ομαδικό αντράπηκα. Φυσικά η αρφή μου στο τέλος δεν καταλαβαίνω ότι ακούστηκε τόσο λάθος, ώσπου της είπαμε ότι της είπα ακούστηκε λίγο λάθος. Πειράζει όμως αδερφή. Πάλε όμως, αγαπούμε τη Μίτση. Έχουμε πολλά με τη Μίτση, αλλά νομίζω μπορούμε να τα πούμε όλα. Καλά, να ξέρεις, ξεκινήσουμε με τούτα. Να μείνουμε στο σχολείο, να μείνουμε σε πιο έτσι μικρή ηλικία. Για κάποιο λόγο ενέπνευσα μια εμπιστοσύνη σε κάποιον καθηγητή όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου. Αυτά είναι. Βουνάριν. Να παρουσιάσω τη γιορτή. Α, είσαι έτσι ήταν. Ναι, ναι, παρουσιάσω τη γιορτή. Ήταν πριν να τον γνωρίσω τούτα. Ποιο, τι γιορτή ήταν, πριν ήταν 28 Οκτωβρίου. 25 Μαρτίου. Ένα θύμα. Ήταν μια γιορτή τέλος πάντων. Κάτι 28, εθνική γιορτή. Και ήμουν ο τύπου παρουσιαστής / συντονιστής. Και είχα το φάιλ μου εγώ και φύγα για μέ. Και πήγαινα να κοινώσω μια μαθήτρια της χρονιάς μου που ήταν να παγγείλει έναν ποίημα. Σημασία ποιον ποίημα. Για κακή της τύχη, το επίθετο της ήταν μαύρο βουνιό του. Εγώ δεν την είπα μαύρο βουνιό του. Πάτη μαύρο βουνιό του. Λέτσι είσαι το ίδιο, ξέρει. Και δεν το διόρθωσα. Επειδή πάγωσα την ώρα. Δεν πάει πίσω για αλήθεια να το διορθώσω. Ούτε εγώ ήταν να το διορθώσω. Ναι, ούτε εγώ ήταν να πάω. Νομίζω έμου ξαναμίλησε η κορούδα από την ημέρα. Εντάξει. Ούτε τούτον το κατακρίνουμε, το καταλαβαίνουμε, θα έλεγα. Ναι, επίσης. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Να ζήσουμε. Ναι, καλέ. Και η κορούδα. Ελπίζουμε. Και η κορούδα να ζήσει. Και εμείς. Μια χαρά. Ύστερα εντάξει, μεγαλώναμε σιγά-σιγά. Κάμε και δουλειές. Πόσο ευγενικό μπορεί να είσαι σε μια δουλειά στην εξυπηρέτηση πελατών. Προσπαθούσα, εν και λέω, προσπαθούσα πάρα πολλά, αλλά άμα να ντρέπεσαι ούτε εσύ, φκένει μου και εμένα το αντράπηκα ή ένα αντράπηκα ή αντράπηκα μετά που σκεφτήκαν τα μπουκάμα. Είστε μια φορά ένας κύριος, είπα μένει μου σε εξυπηρέτηση για κινητά τηλέφωνα. Πάλε θα πω την εταιρεία. Ξέρουν οι παραπάνω βέβαια. Εντάξει, μην το διαβάσετε. Ναι, ας μείνει μεταξύ μας. Ένας κύριος και ψάχνει έναν κινητό. Και είπε μου ότι για μια κοπέλα. Την κορή του. Εντάξει, να του εγώ, βρίσκουμε το κινητό όπως το ήθελε, καλή καμερούα, λίγο και κινητό να παίζει μουσική, ήθελε, θυμούμε. Στα πάρα πολλά, φτάνουμε και στο υποκειμενικό, το κομμάτι του χρώματος, ήθελε τη γνώμη μου, τη γυναικεία, για το χρώμα. Του λέει μου τα χρώματα έχετε, λέω το έχει κόκκινο με μαύρο και ασημένιο με μπλε. Εσύ ποιο ήταν να πιάνεις, λέει μου, λέω ότι το ξέρω εγώ, το κόκκινο με μαύρο. Πόσο με διέφερε. Πατρονιά που ήταν, αλλά ναι, ναι. Εντάξει, ήταν την εποχή που ήταν κουμπιά τα τηλέφωνα, ακόμα. Εντάξει. Κουμπιά.
Κουμπιάνε. Τέλος πάντων, πιάνει το ο τύπος. Κλείουμε για μεσημέρι να πάμε να φάμε εμείς το σάντουιτς μας. Ανοίγει το κατάστημα πίσω. Ο κύριος ήταν Κυπρέος. Ξέχασα να το αναφέρω από την αρχή, ο κύριος ήταν Κυπρέος. Ανοίγει το κατάστημα το μεσημέρι. Τώρα μια πολλά χαριτωμένη κορούδα. Αστάω κινητό και να με ρωτά αν έχει και μπλε. Η κορούδα ήταν έτσι ασιάτικη φάτσα. Ανοίγει το κινητό, συνειδητοποιώ το κινητό που πούλησα του παίχτη πριν να κλείσει. Εν τελειώνω το να ανοίξω το κουτί να δω τι τηλέφωνο είναι και γιατί πρέπει να επιστρέψω να αλλάξω το χρώμα. Το παίρνει πίσω ο κύριος. Με το που το θεωρώ να μπαίνει έτσι εντελώς αυθόρμητα, είπα του «Εν η κόρη σου, είστε ήδη». Έκαμα την αλλαγή και κάτσα 5 λεπτά μετά να συνειδητοποιήσω ότι ίσως τσίνη να ήταν η τελευταία μου μέρα στη δουλειά. Τελικά ήταν. Μια χαρά, ούλα καλά. Αλλά ναι, αντράπηκα, τη ρόμ που κατάλαβα, δεν μου έκαμε. Ας πω, υγεία, περάσαμε, μας απολύσαν. Εφιάμε, μας απολύσαν. Ε, καλά, εντάξει. Ναι, μεγάλη στιγμή. Να φύγω από το σχολείο. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να φύγω από το σχολείο. Φύγε. Παρόλο που παίζαμε το παντελόν μια μέρα μέσα στην αυλή, στο σχολείο. Λέξε, είναι αρκετά όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν ναι, στο σχολείο. Τύχε μου και γίνον. Έθα από την ιστορία του πώς έπαιζε, απλά έπαιζε μου την ώρα που μπορούσα να πάω στην κατίνα να φάω. Bottom line, ηρωνικών, κυριολεκτικά, αλλά... bottom line, αντράπηκε. Είμαι στη δουλειά μου που έπιασα δουλειά σε σε μεγάλη εταιρεία στη Λευκοσία και υπήρχαν κάποιες συνήθειες μες στην εταιρεία εσωτερικές τις οποίες εγώ εξέχανα για διάφορους λόγους. Π.χ. ότι δεν νομίζω να μας θωρεί, η κυρία Νούλα, ας πούμε, εμάζευκε νούλες στις καρέκλες που την κουζίναν, εστίβαζεντες στη γωνιά, στην αντίθετη γωνιά από ότι ήταν ο πάγκος της κουζίνας και στρατηγικά έκανε τον πίσω από τις καρέκλες και πίνε το τσαούιν της για να θωρεί ταυτόχρονα τι έγινε μέσα στην κουζίνα. Δεν ξέρω να μου γίνεται. Στην κουζίνα γίνεται το πιο hot κουτσομπολιόν. Ως γνωστόν. Και ήρθε η ώρα να κάνω καφέ. Μαύρη ώρα. Μαύρη ώρα. Μαύρη ώρα είναι η ώρα που ήρθε να κάνω καφέ. Και για κάποιο λόγο γύριζε μέσα στο νου μου το τραγούδι της Beyoncé, το Naughty Girl. Sexy! Τζίνο. Και μπαίνω εγώ μέσα στην κουζίνα και κάνω έτσι έναν πλάγιον, πολλά αισθησιακό βήμα, τραγουδώντας επίσης το τραγούδι της Beyoncé. Και πάω προς την κουζίνα, προς τον πάγκο για να κάνω τον καφέ μου. Και ξαφνικά θυμούμαι τούτα τα συνήθεια και που γίνονταν στην κουζίνα. Και γυρίζω, δειλά-δειλά. Η κυρία Νούλα που σκεπάζει με το φλιντζάνι της, που τις καρέκλες και θα ρίμε μια ικανοποίηση που γίνει μου ρεζίλη. Οπότε ναι, αντράπηκα και τζαμέ. Αντράπηκε και τζαμέ. Ένα ξανατραγούδισε αν πιόνισε στο γραφείο. Κομμένη πιόνισε, μλάφτη. Ειδοποιεί μας ο παραγωγός μας ότι είναι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να το κάνουμε και το διάλειμμα. 30 δευτερόλεπτα και θα είμαστε πίσω. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Ένα λεπτό να κάνουμε την μικρή ρυθμίση. Είμαστε πίσω. Έχουμε ακόμα. Κάναμε διάλειμμα. Έχουμε ακόμα ιστορίες να σας πούμε. Ού, καλά. Καταρχήν να σας πούμε ότι είναι. Να καλωσορίσουμε. Να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας. Η ίδια δάμου. Όχι, Νικολαίδου.
Βασικά θέλω να σας πω ότι που έπαθα τώρα, παθαίνω το συνέχεια, μέρος της όλης μου ιδεολογίας και της ζωής μου ως αντράπικα person. Αντράπικα. Εμένα ο τίτλος της ζωής μου ήταν άρκησα, αλλά ναι. Όχι, αλλά το αντράπικα. Και το ότι ούλοι δερκάζουμε την ίδια και το άρχισα και το αντράπηκα σήμερα. Μπράβο, και το πήγα. Όχι, ναι. Και ότι ας πάνε τα chance να ήξερα που έπινα και αμένα ήξερα και πήγα στο Μικέλ και άλπα του κύριου δώσ' μου τηλέφωνο, σα πιάω έναν τηλέφωνο και θα θέλω το τηλέφωνο του πίσω από ένα λεπτό και πίσω παντελίτσα. Constant αντράπηκα. Ναι, ναι. Και πώς μας είπες τελικά. Τελικά έπιασε η παντελίτσα, κάποιος στείλε μήνυμα του παραγωγού. Του παραγωγού μας. Του μάστρου και επίσης πρέπει να συζητήσουμε σε κάποια φάση του γιατί, τέλος πάντων. Ναι, ξέρω το, και τα χάτια που σάζεσαι για να... Ας πέντε τούτον είναι πιο αντραπικά. Σάζεσαι και γίνεσαι φτώμανος που να κάνω. Εν πειράζει, είμαστε δαμέ όμως, είμαστε πολλά χαρούμενα. Ένα λεπτό, μου δίνουν κάτι από το κοντρόλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, καταλάβετε αντράπηκε. Γιατί ο καλεσμένος θα είχαμε πιο ψηλά. Έτσι είναι, βάλουμε τα τσιά. Και ο σε ένα κριτικό βάθρο. Επίσης, γιατί να λέμε βρυσές. Μπορούμε, ναι, δεν είναι ως τα κακά. Έχω και πιο μέτα. Εντάξει, έχουμε μείνει και μετά. Περασμένη φορά λέει την Πουλού. Γενικότερα. Πολύ αντράπηκε. Μετά από την κυρία Νούλα, νομίζω, τι δερκάζει. Δεν τερκάζει, αλλά anyway, ένας και αλέξω ένα, γιατί μετά έχουμε και αυτούς για την αφορμή του της εκπομπής. Μα που τα αλήθεια. Εγώ έχω... Να σου πω ότι μόνο όταν γεννήθηκε η ιδέα για τούτον το επεισόδιο, ένα πράγμα να σκέφτηκα. Να μας το περιγράψεις μόνη σου όμως σε λίγο. Οκ. Δύο πράγματα, ξέρω. Ναι. Όχι, το κι εν πολλά πράγματα, εγώ ήβρα και την αρχή του, την πηγή του. Α, ήβρα και την πηγή του. Το έχουμε εξελίξει. Το έχουμε εξελίξει. Λοιπόν, έτσι, εντάχει να πω ότι πάλι η αρχή μου, είσαι μια συμμαθήτρια, έχει ακόμα η κορούδα μια χαρά είναι. Είναι συμμαθήτριες τώρα. Είναι συμμαθήτριες, ναι. Το όνομα τη ήταν και είναι Γιώτα Ελίζα. Αν μας βλέπει, αγαπούμε. Γιώτα Ελίζα, ξέρω και εγώ, πέσαι, ξέρω που τούτε σου λες τις ιστορίες. Ακούεσαι πάρα πολλά καλή κορούδα πάντως. Και είναι την εποχή, ήταν η εποχή του γονιού, του πάρε φέρε. Να μας πάρει η μάμα μου, να μας φέρει η μάμα σου. Τι είναι το κλασικό. Ο παπάς μου, να αγκαλαζόε που είναι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε θέμα να συγκρατήσει έναν όνομα. Το Γιώτα Ελίζα, ας πούμε, όχι. Πάμε, τέλος πάντων, να, εγώ πιο μεγάλη, τα είχα πει με τον παπά μου να πιάμε τις μητσές. Βάλουμε μέσα αυτοκίνητο. Και ρωτάω ο παπάς μου, Γιούρο Ελίζα μου, να σε πάρουμε σπίτι σου ή στη γιαγιά σου. Η αρφή μου, όχι αντράπηκε, ήταν άξια να κατεβεί για να πάρουμε τη Γιώτα Ελίζα σπίτι και να στραβούμε να την πιάμε να μένουμε στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί της. Γιούρο Ελίζα ο παπάς μου ήθελε. Γιούρο Ελίζα. Κλασική Γιούρο Ελίζα. Έχουμε ακόμα και τρεις να πούμε. Και μετά να μπει η καλεσμένη μας. Μα θέλεις να πεις στελούσας κιόλας αντράπηκα. Έχουμε μας κάποια αντράπηκα. Έχουμε μετά. Να πούμε εντάχει, έχω να πω μια τελευταία ιστορία με πολλά χαρακτηριστική. Θα εκθέσω άλλον την φίλη μου με το... με τα διάφορα της που ξεκίνησε με φτάνειας. Με το πίτσαν και τα σουβλάκια. Θα εκθέσω άλλα άτομα. Νομίζω να πω τούτην τη μια ιστορία μου που είναι πολλά χαρακτηριστική. Αν πάει και σηκώνει για δεύτερο επεισόδιο. Μπορεί να σηκώνει για δεύτερο αντράπηκα 2. Να κοιμηθώ δαμέ εγώ όμως. Όχι, να έρθει στην ώρα σου. Να έρθει στην προηγούμενη. Και λέω στο εγώ πάρκο πάντα. Όταν ήμουν... Όταν ήμουν πάλι έφηβος, πήγαμε πίσω λίγο στο σχολείο τώρα, και 130 κιλά, και έπρεπε κάθε Παρασκευή να πηγαίνω στον οδοντίατρο μου να μου σφίγγει τα σιδεράκια. Ναι. Και έτσι αποφάσισα ότι μιας και εγώ μην σκολανίτιον, και τον διέτρος μου στα φώτα του Σιμιλίδη, reference λευκοσιάτικο. Καλή τύχη μάγκες. Που τα φώτα του Μιλάνο... Γαβριλίδη. Τα φώτα Γαβριλίδη ως... στα φώτα του Μιλάνο. Όχι ρε, είναι παραπάνω. Αρέσει και μου που ήθελες το reference που λέω μου. Πέμπας το εσύ. Αφού είναι παραπάνω. Εντάξει, anyway. Anyway, μακριά. Μακριά τέλος πάντων. Εμπερπαθιέται. Και είπα ότι να περπατήσω για να παστίνω κιόλας. Τιν την ώρα ήταν να παστίνω. Τιν την ώρα ήταν να παστίνω. Πριν τον διάτρο. Και ύστερα ήταν να παστίνω να φάω. Να παστίνω σήμερα εγώ. Και πήγαινα κάθε Παρασκευή και... Και την τσαντούα μου, και το walkmanάκι μου. Για όσους δεν θυμούνται τα walkman, ήταν κάποια πράγματα που εμένα συγκατήσουν τα flat, τα πράγματα μέσα, οι δίσκοι, τα CD, που κάποτε γυρίζαμε με το μολύβι. Ναι,
που Τζίνα. Και βάλα το Τζίνο εγώ και πιένα στον οδοντίατρο. Έσκασα. Τελειώσω. Ναι. Και έτσι φτάνω στον οδοντίατρο εγώ, έτσι λίγο κουρασμένος. Συγγνώμη, τα σιδεράκια. Τα Τζίνα. Όχι, ήταν τα σιδεράκια που μπαίνουν και φυκένουν και χαβίδα μέσα στη μέση. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Ήταν μπροστά τουλάχιστον. Όχι, όχι, δεν ήταν. Όχι, ήταν από πάνω. Τζίνα, δεν μπορείς να μιλήσεις με τα φορτζίνα. Πόσο μάλλον να φάεις. Και πια φτάνω τζαμέ, τσίσεν, που κάτω στο ισόγειο του κτηρίου ήταν μια τραπέζα. Κανονική, όχι. Κανονική τραπέζα. Και βάλα στην αλυσίδα για να μην παίρνω αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ. Αλυσίδα, όπως ξεκινώ, μπαίνω μέσα. Πάω να περάσω από την αλυσίδα. Είμαι πολλά αισιόδοξη ότι θα μπορούσα να πηδήσω πάνω από την αλυσίδα. Κλαπώνεται το παπουτσάκι μου, κάνω έτσι ένα μικρό swing. Πέφτω με την κοιλιά πάνω στην αλυσίδα. Κάτω από την αλυσίδα είναι ένα τρούμπαλο. Που είναι ο τρούμπαλο. Κύρτο μανό το στρώμα του, είναι ο τρούμπαλο. Και πέφτω, ξυμπαρώνω την αλυσίδα μου πάνω στον τοίχο. Τρώω τη με τον τρούμπαλο μέσα στο μάσιν. Και γυρίζω να δω τι έκανα πάνω στον τοίχο. Ο τοίχο, η αλυσίδα φύγει μου τον τοίχο, αλλά δεν έφυγε μόνο μου τον τοίχο. Έκανα και έναν κρατήρα. Έφυγε και πάω εγώ, ένιωσα να σας έρω ο κύριος στον διέτρο, ανεβαίνω στον διέτρο. Και καλή του τι γίνει και λέει μου τι επαθές, λέει είπα του να μπαίνει εντό και το, τραπώθηκα, έπεσα, εύκολα την σύνδενα, γέλαν φυσικά ο άρρος. Και μετά φεύγω. Και πάω την άλλη εβδομάδα, πάλι περπατητός, με πάρα πολύ φιδό, πλησιάζω την αλυσίδα. Έναν τα πόθηκε από πάνω του τη φορά. Και η αλυσίδα ξαναμπήκε πάνω στον τοίχο, αλλά επειδή ο κρατήρας ήταν πολύ μεγάλος, μπήκε δίπλα από τον κρατήρα. Και ανεβαίνω εγώ πάνω στον διέτρο και λέει μου τον διέτρος. Με ένα χερέκακο ύφος πάλι. Εν και ξέρεις, αλλή μου, ήρθε ο επιστάτης του κτηρίου και είπε μου «Γιάννα, και ξανά γίνεται το πράγμα, ήταν ένα Mitsubishi Colt. Τούν τη φορά πρέπει να τα παντζέρω». Και που τότε έμεινε γνωστό το παντζέρο. Ο άνθρωπος παντζέρο. Άρα εντάξει, λαλούμε πάλι μια ιστορία, γιατί η Ήβη πρέπει να μας πει την ιστορία. Ναι. Και πρέπει να διαβάσουμε εντάχει και τις ιστορίες των αγνωστών μας. Δύο ιστορίες, πολλά γλυκές. Η εκπομπή τελειώνει σε 10 λεπτά. Αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Άτε ρε, παραγωγέ, πάρ' το λίγο παραπάνω. Σκέφτεται το, σκέφτεται το. Λοιπόν, η επόμενη ιστορία αφορά τον εδώ και 15 χρόνια σύντροφο μου, πλέον άντρα μου και μελλοντικό πατέρα του παιδιού μου. Γεια σου, Πέτρο. Ήταν μητσής. Πολλά μητσής. Φυσικά. Είπε μου ότι δικαιούμαι. Α, okay. Γιατί είχα και σειρότερες. Και είπα του φτιάλεξε μια από τις δυο. Φανταστείτε ότι είναι σειρότερες. Λοιπόν, ήταν μητσής, 3 χρονών. Εμείσκα σε μια πολυκατοικία με πάρα πολλούς ορόφους. 7-8 ορόφους. Με τον πρόδρομο ή μετά ήρθε ο πρόδρομος. Πριν έρθει ο πρόδρομος. Γεια σου, πρόδρομο. Πριν έρθει ο πρόδρομος. Οπότε ήταν ο Πέτρος και οι γονείς του. Ο Πετράκης μας ήταν μικρός, είχε έτσι κάποια εντερικά θεματάκια. Και την ώρα που κάθονταν οι γονείς του να φάνε το μεσημέρι, και εκείνος έπρεπε να φάει, ας πούμε, το ριζούι του, στέλναν το σε μια φίλη της οικογένειας που ήταν αισθητικός, και ο ρόφος πιο πάνω που το διαμέρισμα τους. Έφευκε ο Πέτρος που σπίτι, να κάθονται τα πλάσματα να φάσει. Πέτρος έπαιρνε τα αυτοκινητούθια του, που κάτω από το κρεβατάκι της αποτρίχωσης. Που κάτω. Κανονικά έπεσε. Κυρίες που πάνω. Σιά σου, γεια σου το γνωστό. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Πέτρος κάτω από το κρεβατάκι και λέει της αισθητικού φίλης της μάμας του. Ελένη, εφού θκωθεν η πουλού μου, να σου τη δείξω. Δεν ήμουν να του πεις η γυναίκα. Ναι, είπεν του. Είπεν του, έδειξε μας την Πέτρο μου. Μπαμ, βάζει αυτήν την ώρα, show off. Έναν τράπηκε κανένα αυτήν την ώρα. Αλλά η μάνα του, ύστερα που της είπαν την ιστορία, να ντράπηκε. Εντάξει, νιώσαν το Πέτρος μας. Τώρα όμως δεν κάνει έτσι τώρα. Έχει απορία το παραγωγός μας. Όταν λέγεται φουσκώσει πολύ, το εννοείται... Τσίνον που κατάλαβες. Ας εξηγήσω μετά, άντρα. Ναι, τσίνον που κατάλαβες. Ένα λεπτό, άντρια μου. Πέμασι, η Βήμα. Μηνείς και ακόμα κοντά, δηλαδή υπάρχει επαφή με την κοπέλα. Ο Πέτρος ναι, αλλά είναι τη φορία ακόμα μέσα στα μάτια. Στο γάμο σας σε καλέσατε την. Μάλιστα, ήρθε η γυναίκα. Σε ρωτήσε έτσι. Όχι, όχι, εντάξει. Ήρθε. Εξεπέρασε το παιδιά, ήταν μωρό. Εντάξει, ρε, δεν μπορώ, εντάξει. Τώρα ελπίζουμε να μετά κάνει ο γιος του. Ένα γιος. Α, τη μετά, μετά. Με αυτά και με αυτά. Ξεκινήσει πιο νωρίς για να τα πω και τούτα και μετά. Ναι, αλλά. Συνεχίζουμε. Άρα,
Εγώ απλά να πω ότι για την αφορμή για τη σημερινή εκπομπή, επειδή εδώ και μας την είπε, αυτό είναι μαζί μας. Ναι, σκέφτηκα το. Είναι τούτο δαμέ το πράγμα. Ήβη μου, σου αφήνω κοιτάξτε, το ελεύθερο. Να το πω, ενώ σε έντσι έχει τα δαμέ για ένα σκοπό. Τα μέχρι για σκοπό. Κοίτα να σας πω. Ενώ σου, εγώ, μελετώντας ρε παιδί μου την ζωή μου σαν αντράπηκα, γιατί γενικά είναι η ζωή μου σαν αντράπηκα, πολλά αντράπηκα, να πω που ξεκίνησε και να πάω στην πίσσα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε όταν ήμουν 14 χρονών. Teenager, φανταστείτε τη λίγο. Με την πρώτη μου τότε σχέση, φλερτ κτλ. Κτλ. Λέμε τώρα. Τι μου πει ο κύριος. Θέλει κάτι ο κύριος. Πιέζει μας για το χρόνο. Λοιπόν, εντάξει, μου το χρόνο μου σε πιέζει. Λοιπόν, και το πρώτο να αντράπηκα ήταν όταν. Εγώ γενικά είμαι και δύσκολη στις σχέσεις μου, με βλέπετε τώρα. Εντάξει, εγώ θυμούμαι κάποια περιστατικά. Τέλος πάντων. Κανονικά. Και το μεγαλύτερο να αντράπηκα της ζωής μου και που για μένα ήταν η κατρακύλα, ήταν όταν έστειλα μήνυμα της φίλης μου της Σίλιας. Γεια σου, Σίλια. Γεια σου, Σίλια. Και είπα της, κόρη. Είπα του ότι ξανά είχα σχέση, έντσι με ρεζίλησα, ναι. Αλλά δεν το είχα στείλει τη Σίλια. Έστειλα του το του. Βλέπεις μας. Ναι. Okay. Ναι. Και έτσι νομίζω ότι το πρώτο να ντράπηκα. Εντάξει. Ναι. Κι εγώ ήταν να ντράπω. Ναι. Πάρα πολλά. Κι εγώ ήταν να ντράπω. Όμως το αποκορύφωμα το ντράπηκα ήταν όταν ήμουν 16. Κυκλοφόραν ήδη μου τότε. Τότε κυκλοφορούσα, μετά που είχα και τον καιρό να κυκλοφορήσω. Είχε πάρτι. Το σχολείο. Ναι, το σχολείο. Πήγαμε στο πάρτι του σχολείου. Τέλειωσε το πάρτι του σχολείου που ήταν από Γιάννη Εξαρτησία κοντά. Μακαρίου για του Λευκοσιάτες. Ο Ηλίδρα, τέλος πάντων. Φεύγοντα. Κεντρικό εμπορικό δρόμο. Κοπελίτσες εμείς, πάλι με τη φίλη μου τη Σίλια. Βασικά τα ντράπηκα τα παραπάνω, δεν αφήσαν τα συσκύλια νομίζω. Και όπως επερπατούσαμε, ακούμε μια μπουρούν. Πίπι, εμείς να ξεμιτσές, ούτε με οδηγούσαμε με τίποτε, οι σχέσεις μας τρεις ήταν, τα γόρια που μιλούσαμε δυο, ενώ σου ένα γιά και τα, ναι, πιέναμε σπίτι, όχι εγώ, παιδιά έπαιξαν μας μπουρούν, να είχα την καλά να πάμε να τους μιλήσουμε, φαίνονται και ωραία παιδιά, μεγάλο, οδηγούν κτλ. Έτσι, και πάμε κοντά, καν πριν τα social media. Πάμε κοντά, έτσι, ξέρω εγώ, ναι. Λέω και εμείς, άτε τώρα, θα δούμε να μου να μας πούν. Ξέρω εγώ. Και ας πούμε γύρισε ο οδηγός και ρώτησε με πάρα πολύ σοβαρότητα. Κόρη λαλή μου, μα είναι τα πίσσα μας ο κόλος σου. Μια ντάκα που θα μας στοιχιώνει για πάντα. Και για μένα χάσεις την ευκαιρία να του πεις μπάμπολ και να το ρωτήσεις αν θέλει να το κάνεις φούσκα. Αλλά... Είναι κοφκιόνο μου σου τότε. Και θέλω να σας πω ότι πρέπει να γίνω τουλάχιστον 18 για να καταλάβω τι εννοεί. Τι εννοούσε. Ναι ρε. Και με χρονοκαθυστέρηση διετίας. Ναι. Καταλάβαμε. Μα όχι κορή πράγμα καμιά 14 χρονών θα ήμουν. Μάνα μου. Μα μιλούμε το σοκ που έπαθα. Το σοκ, έκανα να φάω πίσσα 4 χρόνια. 4 χρόνια καταπίνετε σαν μάσχετες. Τις πίσσες. Είναι τα πίσσα μας ακόμα σου. Πέρα μου τώρα ότι ήταν το... Μπαίνει και στην κατηγορία να μεταξύ του dating του, τον τύπου ατάκια. Dating ενάρτω, αμέθαμε που τη νύχτα, τα μέσα στα πόλα. Δεχόμαστε να ζούμε δεύτερη φορά. Είσαι μοντέλο, αλλά αρέσκεις. Εν είσαι μοντέλο, αλλά αρέσκεις. Ήξαμε, sorry. Έχεις άλλο μια ιστορία να μας πεις όμως. Α, ναι, και έχω άλλη μια. Πάντα τούτες οι ιστορίες έχουν να κάνουν, δηλαδή το αντράπηκα λίγο το «Α, κάποιος θέλει να μου πει κάτι» και τελικά να ξέρουν το πράγμα. Αυτό. Οπότε ήμουν μια ημέρα κατασκήνωση, είχα μόλις καλή άδεια, οδηγούσα το Mitsubishi, το Mirage, το ωραίο των αυτοκίνητων, το λεγόμενο Μιτσούπαρο, γιατί... Ήταν ένα αυτοκίνητο, όχι περίπτωση. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίναμε παντού με τις φίλες μου. Και πήραμε το και πλάτρες, γιατί όχι. Φεύγοντας να πάρουμε τα κοπελούθια στο όμοδος. Κλασικές κατασκηνώσεις που κάνεις σε μια εκδρομή. Ναι, ναι. Έρχονται τα λεωφορεία, μπαίνουμε όλοι μέσα και πάμε, ξέρω εγώ, 20 λεπτά διαδρομή, αλλά είναι εκδρομή. Μπράβο. Εννοείς ήδη εκδρομή. Ναι, ναι. Anyway, να πάμε στο όμοδος καλή ώρα.
Σταματά ένας λεωφορείας, βασικά όχι. Ξεκινήσω εγώ το αυτοκίνητο, με ξεκινά. Φτάνει ο λεωφορείας με έξι, βάλει κοπελούθια μέσα, δεν ήταν άσχημος ο λεωφορείας, πρέπει να σας το πω έτσι, γιατί για με το αντράπηκαν, ήταν κανένας που ήταν αυτό, δεν είναι αυτό. Συνεχίζουμε. Έχω μπορείς για εμπισάν, να σου δες πω μετά. Λοιπόν, ναι, αυτό τα. Λοιπόν, α, αλλά πώς ευρέθη, τι ως που μου το είπε. Δεν ξέρω. Έχει χάζει. Αν μας ακούεις, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα τηλέφωνο. Θέλουμε να ξέρουμε τουλάχιστον τι κάνεις. Ναι. Ή αν έχεις όλες πέντες αδάκες. Αν έχεις σχέσεις τελικά, αν κάνεις παρέα με κόσμο. Όχι, όχι, ξεφεύγει, ξεφεύγει. Πάει σε χρυσό κουβέτο τώρα. Όχι, αγάπη. Ναι. Και τέλος πάντων. Ξεκινά. Αλλά όταν ξέρω παιδιά, κάτι πρέπει να έχει θέμα. Και αν είδω παραθυρού, είναι το πολυφουράρι, λαλό παρέταχα. Να με βοηθήσει. Ελά. Έχεις πεζίνα. Λέω το εγώ, όχι, όχι, έχει πεζίνα. Εν και να του βάλεις. Για ο κρούσεις. Να το λούσεις λαλίτης και να το άψεις. Η μητσέ είναι πιανομοδός, περί τον να αφαιρώ. Εσύ ήρθες λέμεσα. Όχι. Εν και με ακόμα. Είναι η πλατφόρμα. Εβλαστήσας η χόρτα, έκαμε γίνε χαπιτάτια ζώα, μπαίνουμε στην τέλεια. Τούτες οι δυο ιστορίες, εσείς πραγματικά, ήταν η αφορμή για να κάνουμε την εκπομπή, ειδικά η πίσσα. Η πίσσα, νομίζω η πίσσα, για όλους μας. Το είναι τα πίσσα μας ο κόλος σου, νομίζω είναι... Ναι. Πάμε κόλος, να μας κάνουμε explicit η Apple, όπως μας έκαμε. Σίγουρα. Μας ήταν explicit Apple podcast. Επειδή πάμε κόλο. Όχι, επειδή πάω πουλού. Πότε, τώρα. Όχι, την περασμένη εβδομάδα. Δεν είπε τσι πουλού. Επειδή το θέμα μου ήταν η πουλού. Αλήθεια. Ένα κομμάτι του θέματος είχε να κάνει με πουλού. Το είδα. Χάνεις. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Οκ, οπότε πόσα λεπτά έχουμε παραγωγέ. Πλην πέντε. Πέντε. Και πέμουν τώρα ποια είναι η απορία παραγωγέ. Πρέπει να το συζητήσουμε κάποτε. Πάμε στο αντράπικα που πρέπει να συζητήσουμε. Έχει, έχει, έχει ένα ακροάτη με απορίες τύπου τελικά είναι τα πίσσα. Μάλιστα. Τι εννοεί είναι τα πίσσα μας, α, ο κόλος σου. Μα είναι εσύ που τους το έδειξες. Ναι, τούτο παιδί ρώτα τι πίσσα μας, ο κόλος σου. Τι εννοούσε με το τι πίσσα μας, ο κόλος σου. Α, ναι παιδιά, μετά από 4 χρόνια κατάλαβα ότι... Αφού κατάλαβες πέμα, δεν είναι μου. Όπως κινείται, μια κοπέλα σούζεται, ναι, είναι τούτο πράγμα. Το σταμαγουλάκι που πάνε πάνω κάτω, μάνα σας. Οπότε μας απίσσα, εν γίνονται είναι έξυπνο, είναι πάρα πολύ έξυπνο, αλλά μας 14 και είναι η πρώτη σου επαφή με το φλερ του αντίθετου φίλου, είναι πάρα πολύ αντράπικα. 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 Έτσι τώρα αντράπικα που το λέω, μετά από τόσα χρόνια. Καλικά πρέπει να έχω αλλοιωμένη φωνή και κουτούθηκε, δεν ξέρω. Γυρίσα τα πολλά. Είμαι μου, ότι μαθώ πίσω μου. Εντάξει, γυρίσε μπροστά. Οπότε μέσα στον 5 λεπτά πρέπει να πούμε τις δυο ιστορίες που έχουμε που τους ακροατές μας. Να πω εγώ την ιστορία του φίλου μας του Λιασί, ο οποίος είναι μεγάλος φαν που το πρώτο επεισόδιο. Και χαρά με βλέπουν οι φίλες μου, by the way. Να πω ότι έστειλε μας δύο ιστορίες, αλλά να πω ότι μια η οποία είναι πολλά σημαντική, γιατί είναι πολλά αντράπικα η πρώτη σου ανάμνηση της ζωής σου ever. Να είναι μια μέρα που πήγες στο σούπερ μάρκετ με τη μάμα σου και είχε πολύ κόσμο, είχε θόρυβο, είχε έτσι ωραίες σκιές. Θυμάται πολύ λεπτομέρεια ο Λιασίς μας που τα τρία του. Όχι, τρία που ήταν. Ναι, τρία. Και λέει, κοιτάζει τον αδερφό του που φορούσε έτσι ένα πανούδι. Και ο μικρός να υποθέσει ο αδερφός. Ναι, φορεί επίσης τώρα πανούδι. Λογικό. Και έτσι όπως σε κοίταξε πάνω. Μεταγενέστερα, μετά. Ένιωσε το χρόνο να σταματά, λέει. Και άκουσε έναν ήχο μπόρτου. Όλοι ξέρουμε, είναι κάποιος σαν να γένεσαι. Και λέει, η πρώτη σου ανάμνηση, η πρώτη ανάμνηση ουσιαστικά ενώ τούτη η έκρηξη που το πανί, η οποία άφηκε τον αρφόν του καλυτημένο με κακούθια. Και τη μάμα του σοκαρισμένη. Τώρα ακούεις εσύ, μέρα ακούεις εσύ, όχι, όχι. It was a shitty day. Οπότε, αντράπηκε. Βασικά αντράπηκε η μάμα του. Επίσης λέει, μέσα μήνυμα στην Άντρια, λέει να επενδύσεις σε καλά
καλά pampers. Όχι τσαμέ, στο email. Α, συμβουλεύκη με. Συμβουλεύκησε να επενδύσεις σε καλά diapers. Α, πέμεν είναι αυκή, το σκατό είναι αυκή. Ναι, το σκατό είναι έτσι όπως το χούι, να μην αυκή είναι αυκή. Pampers και πελά. Αγάπη. Η κορούδα που μας έστειλε τη δεύτερη ιστορία. Η φίλη μας η Χριστιάνα. Χριστιάνα, τώρα, τώρα που μου εξηγήσουν Αρτέμις, κατάλαβα ότι ήσουν και εσύ ένα από τα θύματα της εξυπηρέτησης πελατών μου. Αλλά φαίνεται σε επηρέασε τούτο. Και μας έχει στείλει για ιστορία. Πολλά καλή ιστορία, γιατί νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία απολογίας, αν μας ακούει τούτος που την είπες, να δεχτεί τη συγγνώμη σου. Ήταν γύρω στο 2000... Μα έκαμε έναν τράπηκα σε άλλο. Έκαμε έναν τράπηκα σε άλλο. Αντράβηκα εγώ που το θυκιάβασα. 2009-2010 λέει μας περίπου. Κορούες, τέσσερις με αυτοκίνητο, τουριστική, χαϊχούι, ουλί, ξέρουμε τα ουλί, περάσαμε τα... Και γύρω, έχουμε 2 λεπτά, να αλλάξει ο χρόνος μετά. Είμαστε εμείς. Ακατάσκοπη χρήση αυτοκινήτου, καταλύουμε μπεζίνα αβέρτα, πελάρες μέσα στο αυτοκίνητο, να πω μαντραλή. Η Χριστιανά μιλά στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό της σου, ελαλή. Χριστιανά ήταν μια νεαρή. Που έναν τρέπεται και πολλά γενικώς. Ως τώρα δηλαδή δύσκολα τη φέρνει στη δύσκολη θέση. Ας περιγράφει και λίγο τον εαυτό της. Παρκάρουν πίσω από το τυπί. Ούλοι παρκάρετε για μένα. Σωστά. Εύκολα. Κατεβαίνουμε κάτω, curious, συνάμενες, κουνάμενες κτλ. Μπροστά μας, δυο τύποι, παρπατούν. Ο ένας εφαίρεται να σούζεται όπως εσούζεται του μια από τις κορούες. Τύπου είναι τα πίσσα. Α, οκ. Μαστίχα όμως, η λεπτή. Τι είναι η δύσκολη σκηνή. Και λαλεί μια της άλλης, κόρη, μα περιπέζει με τούτος. Περιπέζει μας, λαλεί άλλη της άλλης. Γιατί πάει έτσι τούτος, ταχά. Περιπέζει μας. Βουράει η φίλη μας η Χριστιανά, πετάσσεται μπροστά τους. Συγγνώμη, λαλεί του. Συγγνώμη γιατί πάει έτσι. Περιπέζεις μας. Όχι, όχι, λέει τους άνθρωπους, δεν σας περιπέζω. Έτσι παρπάτω. Εν την κάνει. Συνεχίζει. Τέλειωνε, ρε. Τέλειωνε, ρε, λαλί του. Αν άκουμε. Όχι, 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 συνεχίζει. Τέλειωνε, ρε, λαλί του. Περιπέζεις μας και στραλείς μας ότι εμάς περιπέζεις. Ναι. Πετάσσεται και ο φίλος του μέσα στη μέση που έπρεπε να πιάει το hint και να καταλάβει ότι σταμάτα, ας πούμε, εννοεί καλά που σου, ναι. Που σου λαλί. Και ο λίμου εγώ. Είναι καλά που σας λαλί. Λέει ο φίλος. Το έναν τούτο που είναι ψεύτικο. Η εσωτερική φωνή της Χριστιανάς ελάλεν της, σκάσε και φύγε. Η εξωτερική φωνή όμως ήταν «Ένε! Ο Κίστο! Αποφυλίεται! Γιατί! Είπε του ένε!» Και τι θα κάνει ο άνθρωπος για να την πείσει. «Έδειξαν της το!» Και αν είναι το πόντο ψεύτικο, φέρνει εδώ πάνω. Βρέχει η Χριστιανά εδώ, Χριστιανά, η βασίλισσα έλα. Του Αντράπικα. Χριστιανά μου, α γιατί, ας αφήσουν η Χριστιανά που είμαι για τις πίσες. Είσαι λίγο μακρύ μαλλίντζινος. Μετά που τον η Χριστιανά έπαθε ψυχολογικά έλεγα με 10 χρόνια να φύγει από σπίτι. Να. Αλλά να ακούει ο άνθρωπος λέει απολογείται μου. Άντε ρε. Ήταν μητσά, δεν ήξερε τι σημαίνουν boundaries, ακόμα νιώθει άσχημα που είπε... Άτε ρε. Χριστιανά, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντράπηκα όμως, αντράπηκα. Χριστιανά, πραγματικά, εγώ συνεχίζω να ντρέπω. Νομίζω είμαι ολοκότσινο σήμερα. Έγινα πώς το... Ναι, ένα. Να πρέπει να κλείσουμε το επεισόδιο. Να πρέπει να κλείσουμε το επεισόδιο. Είναι επειδή... Εντάξει, οκ. Απλά να πούμε ότι... Α, ναι. Όχι, τα είχα κάνει διαφήμιση. Όχι, απλά να πούμε σε όλους που αντρέπονται ότι... Μαστάτε γερά, είμαστε στην ομάδα. Κλείοντας, δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέμα του επόμενου επεισοδίου μας. Σκεφτούμαστε το ακόμα. Την άλλη εβδομάδα παίζει, υπάρχει μια περίπτωση να μην παίξουμε Τετάρτη. Όχι, έγινε ο κορυό. Γιατί θα λείπει η συμπαρουσιαστρία μας από Τενεσί. Με φανταστείτε να πάω έτσι μια βόλτα. Οπότε παίζει μια πιθανότητα να γίνει μια άλλη μέρα. Να σας ενημερώσουμε στα social media αύριο. Για ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε email στο email που κάτω. Αν αντραπήκετε αρκετά, καταλαβαίνουμε σας. Παίζει να κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο να αντραπήκα, γιατί έχουμε και πολλές ιστορίες στις οποίες δεν είπαμε. Ή να τις βάλουμε έτσι, ύβρατο. Το νέο segment θα είναι το αντράπικα. Θα κάνουμε segment αντράπικα. Εν είχαμε καλάθος σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Εν είχαμε ούτε happy place παρόλο που έγιναν διάφορα πράγματα. Να κλείσουμε λέγοντας ότι το Πέμα Σταλίνο είναι μια παραγωγή της Black Lemon και του Ανδρέα Φυλαχτού. Είναι τα κείμενα και εμπειρίες δικά μας.
Έτσι να ευχαριστήσουμε πάρα πολλά. Είμαστε σε όλα τα. Να ευχαριστούμε όλους τους μαγκούρους, όλους μας στέλνουν μηνύματα. Και live, και παντού. Mails and emails. Mails and emails, άλλο ρεζίλιο που έκαμε εγώ. Να πούμε ότι το audio podcast μας είναι σε όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν audio podcast, οπότε μπορείτε να μας ακούτε όπου θέλετε. Κάνετε απλά search, πέμε στα λίγο με αγγλικούς χαρακτήρες και μπορείτε να μας βρείτε. Είμαστε και εδώ που κάτω. Έλα, πάμε εδώ. Παίρνω από κάτω. Παίρνω από κάτω. Είμαστε παντού, του ήταν τρία από εκείνα που είμαστε. Επίσης, να πούμε ότι το μουσικό κομμάτι που παίζει μέσα στο διαφημιστικό μας. Έχουμε δικαίωμα να το παίξουμε. Είναι το Fairy. Έχει πληροφορίες στο βιντεάκι. Και θα μας βρείτε. Είναι το Fairy, όπου Fairy. Μας ακούτε. Και στείλτε μήνυμα στο. Όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ τελειό. Αλλά. Και επίσης τα παιδιά που είναι παράσταση είναι αρκούμε με να χωνέστε. Θα μιλάμε. Ξεκινά, φεύγει τώρα. Στέλνουμε σας την. Γεια σας. Εσύ και παράσταση είναι προγράμμα. Αντράπικα. Αντράπικες που είμαι μαζί που παίζεις. Όχι, πειράζει.